Ακριβότερα σχεδόν από όλες τις χώρες της Ευρώπης πληρώνουμε το ρεύμα στη χώρα μας, με τα νοικοκυριά μετά την ακρίβεια στα τρόφιμα να έχουν άλλον έναν πονοκέφαλο. Η Ελλάδα να βρίσκεται στην πέμπτη ακριβότερη θέση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη χοντρική αγορά του ρεύματος, πολλές φορές φτάνει και στη δεύτερη και στην πρώτη θέση, αλλά πάντως στην πρώτη ακριβότερη πεντάδα. Οι λόγοι είναι για κάθε μία από αυτές τις χώρες, δηλαδή είμαστε εμείς οι Ιρλανδοί, οι Ιταλοί, οι Μαλτέζοι και κάποιες φορές και οι Κύπροι, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα καταγράφει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24 ώρα μία από τις ακριβότερες τιμές μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών αγορών με ένα ημερήσιο άλμα 30%. Στη χώρα μας η μέση τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας διαμορφώνεται στα 117,39 ευρώ την μεγαβατόρα, πίσω μόνο από την Κροατία που είναι 120,17 ευρώ την μεγαβατόρα. Στην τρίτη θέση πίσω από την Ελλάδα βρίσκεται η Ιρλανδία και ακολουθούν παραδοσιακά ακριβότερη, η Ιταλία και η Βουλγαρία. Αναφορικά με την διαμόρφωση του ενεργειακού μείγματος, η Ελλάδα δυστυχώς, αν και έχει αρκετά τα τελευταία χρόνια καταστήσει πράσινες μονάδες, έχει κάνει μια μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Ωστόσο όμως παραμένουμε να είμαστε από τις ακριβότερες χώρες στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Το φαινόμενο των ανωδικών τιμών στις αγορές χονδρικής είναι πανευρωπαϊκό, όχι μόνο ελληνικό, με αυξήσεις της τάξης του 300, 600, ακόμα και 1000%, όπως στην περίπτωση της Γαλλίας, με τη διαφορά ότι στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν έχουν καύσωνα.